Προσπάθεια μέσω του συγκεκριμένου νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε ήδη πριν, υπήρχε μια τροπολογία η οποία και αυτή οθούσε τον κόσμο έτσι ώστε να καταθέσει τα χρήματά του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και βέβαια να υπενθυμίσω ότι αυτή η διαδικασία που εντάξει σε εμάς έλαβε χώρα σε μια περίοδο εξαιρετική, για άλλες χώρες είναι μια περίοδο, μια διαδικασία η οποία εντάσσεται σε μια πολιτική που έχουν, όπως η Ολλανδία παραδείγματος χάρη, όπου εκεί συνηθίζεται όλοι οι φορείς να καταθέτουν τα διαθέσιμά τους, επαναλαμβάνω το περίσευμά τους, στην Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας. Δεν μου λέτε κάτι άλλο τώρα. Εσείς με εγκύκλειό σας έχετε ζητήσει για το 16, επειδή τώρα προφανώς ετοιμάζεται σιγά σιγά τον προϋπολογισμό, 3,5-3,3 δισεκατομμύρια ευρώ περικοπές κατά κάποιο τρόπο. Οικονομίες, τι είναι καταρχάς, αυτό. Καταρχάς δεν είναι σωστό το νούμερο, με την έννοια ότι ανάλογα πώς το διαβάζει ο καθένας, δεν θα δεπλέξω τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά εκείνο όμως που κάνουμε, και ήταν πολύ έτσι ωραία ερώτηση που την κάνετε, γιατί χθες δημιουργήθηκαν και κάποιες απορίες, είναι το εξής. Εμείς έχουμε ένα βασικό σενάριο που είναι ο προϋπολογισμός του 2015. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάνω σε αυτό το βασικό σενάριο κτίζονται οι νέες πολιτικές. Αυτές εδώ οι πολιτικές θα επηρεαστούν από τα δεδομένα που θα έχουμε στις διαπραγματεύσεις. Ως εκ τούτου έχουμε τρεις παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εξέλιξη του προϋπολογισμού του 2016. Ναι. Άρα λέτε τώρα ότι απλώς είναι μια άλλη πολιτική η οποία ας πούμε δομεί διαφορετικά τα δημόσια οικονομικά. Αυτό λέτε. Ναι, πρέπει όμως οι φορείς να έχουν ένα σημείο κίνησης. Από κάπου πρέπει να αρχίσουν. Είναι από το 15, από το προϋπολογισμό του 15. Αυτό. Ωραία. Αυτό λοιπόν, αν η σύγκριση προϋπολογισμού 16 του σχεδιασμού και προϋπολογισμού του 15 που είναι το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο πατάτε, έχει διαφορά 3 δις, 2,5, 2, 3,5, 4, δεν ξέρω πόσο. Δεν είναι λογικό ο άλλος να σκεφτεί ότι κόβει από πράγματα που είναι, δεν είναι απλώς οικονομίες τώρα. Κόβει ουσίες πράγματα. Απλά και μόνο έτσι ήταν ο προϋπολογισμός του 2015. Το γεγονός ότι γίνονται κάποιες περικοπές, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εισάγεται η νέα πολιτική. Απλά και μόνο βλέπουμε κάποιες δαπάνες που μπορούν να φύγουν και επαναλαμβάνω, σε αυτό το ποσό κτίζεται καινούργια πολιτική η οποία θα δώσει τα νέα της στοιχεία σύμφωνα, ναι, επαναλαμβάνω, και με αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν. Μισό λεπτό, συμφωνούμε. Εντάξει, έχουμε ένα βασικό σενάριο και εκεί επάνω προστίθενται κάποια προστίθενται πράγματα. Αλλά δύο λεπτά τώρα. Επί του συνόλου, σε μισθούς, συντάξεις, φάρμακα, παροχές, κοινωνικό κράτος κτλ. Θα υπάρξουν περικοπές σε σχέση με το 2015. Θα έρθουν οι εισηγήσεις των φορέων πάνω στο συγκεκριμένο σενάριο που έχουμε και από εκεί και πέρα θα διαμορφωθεί η συγκεκριμένη πολιτική δαπανών σύμφωνα με το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο θα συμφωνήσουμε. Ωραία. Να σας κάνω και μια γενική ερώτηση. Αν δεν κάνω. Να τελειώνουμε όμως. Ναι, τελειώνουμε. Κύριε Μάρδα, το αν θα πληρώσουμε το Δουνουτού ή όχι δεν είναι δικό σας θέμα, είναι κυβερνητική πολιτική, το είπαμε αυτό. Το αν θα πληρώσει το κράτος τους προμηθευτές του όμως, που έχει, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση αυτό τον καιρό, γιατί έχει παραλύσει η οικονομία καθώς το κράτος δεν πληρώνει μικρές, μεγάλες επιχειρήσεις, αυτά. Εσείς έχετε λόγο επ' αυτού. Έχετε κάποιο σχέδιο πότε θα πληρωθούν, πότε θα πάρουν κάποια λεφτά, τέλος πάντων. Ναι. Εγώ θα σας δώσω κάποια νούμερα, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο όρος παράλυση είναι υπερβολικός. Δεν θέλω να εξοραίσω μια κατάσταση, αλλά απλά και μόνο θα σας δώσω κάποια νούμερα. Θα σας δώσω αυτά που έχουμε και όχι ακόμα τα προσωρινά. Και τα παρουσιάσαμε και στη Βουλή. Σε σύνολο 12,5 δισεκατομμυρίων δαπανών από τον Γενάρη έως και τον Απρίλη, αυτά τα ανακοινώσαμε και τα έχετε και στα χέρια σας. Ναι. Θα δείτε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις ό,τι αφορά τις πληρωμές προμηθευτών, που επίσης πληρωμές που συνδέονται με λειτουργικές ή οτιδήποτε άλλες καταναλωτικές δαπάνες, της τάξης του 1,5 δις. Σαφώς αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι 1,5 δις μετάθεση πληρωμών οδηγεί σε παράλυση την οικονομία.
Ναι. Απλά μόνο κάποιοι δεν πληρώθηκαν στο χρόνο που έπρεπε. Άρα δεν δέχεστε εσείς. Δεν δέχεστε εσείς. Λόγω της ρευστότητας του προβλήματος που όλοι πια το ξέρουν και δεν υπάρχει λόγος. Συνεπώς την έννοια που λέει η αντιπολίτευση, στάση πληρωμών και πάγωμα στην αγορά και αυτά, δεν τη δέχεστε εσείς. Την απάντησε την αντιπολίτευση στη Βουλή με αυτά τα στοιχεία και δεν αμφισβητήθηκαν. Μάλιστα. Λοιπόν. Γενική ερώτηση. Απλά και μόνο είναι το γενικότερο κλίμα το οποίο δημιουργεί όλη αυτή την οξύτητα, μπορώ να σας πω, και όχι το γεγονός μιας μετάθεσης ενός δισεκατομμυρίου, που είναι κάτι το οποίο γινόταν και στο παρελθόν κατ' επανάληψη. Δεν συνέβη πρώτη φορά στη χώρα μας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Υπουργέ, μια γενική ερώτηση και κλείνουμε. Αν θα μου επιτρέψετε να κλείσουμε. Να κλείσουμε, εντάξει. Λοιπόν, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Είναι η δεύτερη γενική ερώτηση, πάτε να μου κάνετε. Καλά, εντάξει. Το πήραμε του παγιδεύσου. Τι να κάνουμε. Καλημέρα, καλημέρα.